Ήρθα λίγο να σας φρεσκάρω, γιατί σας βλέπω νοχελικούς, σας βλέπω να μην μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Και λέω, για κάτσε να τους κάνω ένα μπάσιμο. Καλοκαιρινό μπάσιμο. Η νέα σεζόν θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο, ενημερώνω. Από 16 Σεπτεμβρίου θα ισχύει το νέο πρόγραμμα του Fox FM 103,6. Να είστε έτοιμοι. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να έχετε καταλάβει που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, φίλοι μου, η Ελλάδα ανήκει στη χώρα, στη δεκάδα. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες. Έχει μπει στη δεκάδα του κόσμου με τον υψηλότερο πραγματικό πληθωρισμό τροφίμων. Για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Μπορούμε και καλύτερα, κούλι, μπορούμε να μπούμε και στην πεντάδα. Πρώτη είναι η Ζιμπάμπουε με 80%. Δεύτερη είναι η Αίγυπτος με 30%. Τέταρτη η Τουρκία με 16%. Έκτη το Μπουρουντί. Δεν λέμε για Ρουάντα και ιστορίες. 8η Σιέρα Λεόνε, 9η Γκάνα και 10η η Ελλάδα με 11% πληθωρισμό. Ξέρετε, η μεγαλύτερη φυλακή είναι ότι σας έχουν πείσει πως όλα γίνονται για το καλό σας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φυλακή, την οποία ποτέ δεν θα μπορέσετε να αποδεχθείτε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν για προσωπικό τους όφελος και όχι για εμάς. Σιγά μην ξυπνήσει τώρα, μην σηκωθεί ο συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει σύνταξη 1,5 χιλιάρικο, να πάει να τρέξει. Μιλάμε για τον συνταξιούχο, τον απόστρατο, ο οποίος είναι από τα 45. Άεργος, κάθεται, τα παίρνει και καλά κάνει. Αφού του τα δίνουνε, δεν τα κλέψει από κανέναν. Έτσι λέει ο νόμος. Και στα 50 του, εφόσον έχει πάρει τη σύνταξή του από το 45, αποφασίζει και λέει, εγώ θα κατέβω να ασχοληθώ με τον Δήμο. Να προσφέρω στον τόπο μου. Θα κατέβαινε να ασχοληθεί, αν δεν είχε κέρδος, τα λεφτά που τους δίνουν είναι ένα 300. Θα κατέβαινε για ένα 300 να τρέχει, να αλλάζει λάμπες, να τρέχει να ασχολείται με το δρόμο, να τρέχει να ασχολείται με τα προβλήματά σας και να τον παίρνετε 2 ώρα το βράδυ να τον λέτε, έλα εδώ βοήθεια, κάνε ράνε, όχι. Άρα έχει κάποιο κέρδος. Ποιο είναι αυτό το κέρδος? Μαντέψτε. Στη χώρα της μίζας, μαντέψτε ποιο είναι το κέρδος. Θέλω να πω προς όλους τους φίλους Ρωμά μία ενημέρωση, να ξέρουν τα παιδιά αυτά. Ότι κάθε ανεμογεννήτρια έχει μέσα περίπου 4 τόνους χαλκό. Και πολλά άλλα σίδερα. Θέλω να το ξέρετε αυτό, παιδιά, γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τη λειτουργία, το πώς φτιάχνονται, το τι ακριβώς κάνουν οι ανεμογεννήτριες. Έτσι, να είμαστε σωστοί. Να προσφέρουμε και γνώση. Έχουμε αυτό το χάος το οποίο παίζει κάθε μέρα στη τηλεόραση, με το οποίο ασχολούνται όλοι για να μπορέσετε εσείς να αφήσετε πίσω σας τις φωτιές, τα δυστυχήματα, την ανευθυνότητα του κράτους. Όλη μέρα ασχολούμαστε λοιπόν με τους χούλιγκαν από την Κροατία, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και τη δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μου τραπεζικός να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για το χουλιγκανισμό και για τον ναζισμό. Οι χούλιγκαν οι οποίοι ήρθανε, κάνανε 1400 χιλιόμετρα, κατεβήκανε μέχρι το κέντρο με όπλα, με ρόπαλα, με μαχαίρια, παρκάρανε στο ΆΚΑ, κάνανε βόλτες με το μετρό, γυρνούσανε με τα πόδια, με συνθήματα, με βήμα, με πυρσούς.
καταλήξανε να δέρουνε κόσμο και να δολοφονήσουν ένα άτομο. Και ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει: κλείνουν οι σύνδεσμοι. Φταίνε οι οπαδοί. Δεν φταίει η ελληνική αστυνομία που επέτρεψε όλους αυτούς εδώ πέρα τους σαρλατάνους να φτάσουν μέχρι κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Δεν φταίει η αστυνομία που καβατζώθηκαν, πέρασαν τα σύνορα με μαχαίρια ρόπαλα. Άλλοι τους δώσανε εδώ πέρα κι άλλα τόσα. Πήραν το τρένο, πήγαν Περισσό, από εκεί Φιλαδέλφια. Δεν φταίει η ελληνική αστυνομία που δεν έκανε τίποτα. Φταίνε οι οπαδοί της Ελλάδας. Κλείνουν όλοι οι σύνδεσμοι. Και τι φταίω εγώ ρε φίλε, πες ότι εγώ είμαι δόξα κολοπετινίτσας. Είμαι εγώ, έχω ένα σύνδεσμο, δόξα κολοπετινίτσας. Και υποστηρίζω φανατικά την κολοπετινίτσα. Εγώ τι σε φταίω και με κλείνεις το σύνδεσμο ρε αδερφέ. Τι σε φταίμε εμείς που μαζευόμασταν εκεί πέρα σε ένα στέκι. Είχαμε εκεί πέρα τα τρόπαια της ομάδας. Είχαμε τα κασκόλ μας, είχαμε τις σημαίες μας. Και γουστάραμε να πάμε να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα στην κολοπετινίτσα. Να χοροπηδήσουμε, να φωνάξουμε. Να κάνουμε το ταξίδι μας, να πάμε στο διπλανό χωριό, στη διπλανή πόλη. Να είμαστε δίπλα στους ποδοσφαιριστές μας. Να τους εμψυχώσουμε, να παίξουν την μπάλα της ζωής τους. Αλλιώς θα τους χειροκροτήσουμε. Τι σε φταίμε εμείς ρε φίλε που η αστυνομία επέτρεψε 150 άτομα από την Κροατία να κατεβούν στο κέντρο να σφάξουνε. Και μας κλείνει σε εμάς το σύνδεσμο. Αυτή είναι η λύση σου ρε Μητσοτάκη. Η λύση είναι άλλη. Η λύση είναι ξύλωμα. Ξύλωμα σε κάθε διαφθαρμένο. Αλλά πώς θα το κάνεις αυτό? Όταν είστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί είστε βρε τώρα βρε. Είπε συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός πως η αστυνομία θα αναλάβει τον έλεγχο των οργανωμένων οπαδών στα γήπεδα. Θα κλείσουν λέει λέσχες κάθε ομάδας. Θα έχουν λέει μόνο ένα σύνδεσμο ο οποίος θα είναι στην ΠΑΕ. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, έχει πει κι άλλα. Θα υπάρξουν λέει και τιμωρίες κλεισίματος των θυρών όπως πάντα. Μαζεύτηκαν κιόλας να συζητήσουν εκεί πέρα όλοι οι Γαλλοί, όλοι οι σωτήρες. Μαζεύτηκε ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Μελισανίδης, ο Σαβίδης, ο Μητσοτάκης. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί να λύσουν το πρόβλημα του χουλικανισμού. Είναι σαν να λέμε ότι μαζεύτηκε ο Αλ Καπόνε, ο Κάρλο Γκαμπίνο, ο Βίτο Τζενοβέζε και ο Λάκη Λουτσιάνο να καταπολεμήσουν τη μαφία. Μα είναι δυνατόν? Και τελικά τι καταφέρατε μας είπατε? Την πλήρωσε ο άνθρωπος με το κασκόλ στο χέρι και τη σημαία. Άλλο πράγμα αρχικά οι άνθρωποι της Κερκίδας. Και άλλο πράγμα αυτοί οι Κροάτες οι οποίοι ήρθανε με άγριες διαθέσεις. Τι περιμένεις όμως από έναν πρωθυπουργό ο οποίος νιώθει άνετα να κυκλοφορεί και να τρώει σε ταβέρνα χωρίς μπλούζα? Θα ήταν στην ταβέρνα έτσι όπως ήταν αν ήταν ο Μακρόν ή η Μέρκελ? Η μη γυμνός έχει ξεφύγει τελείως. Εμείς πλημμυρίζουμε, μας λένε αφήστε το σπίτι σας και φυγέτε να σωθείτε. Παίρνουμε φωτιά, μας λένε σηκωθείτε, φυγέτε να μην πάρετε φωτιά. Όταν έχουμε πανδημίες πρέπει να μένουμε στο σπίτι κλειδωμένοι. Όταν χιονίζει πρέπει να μένουμε σπίτι. Όταν έχουμε χρέη χάνουμε το σπίτι. Κι άλλος κάνει διακοπές ημίγυμνος και τριγυρνάει παντού άνετος και ωραίος. Τι κι αν έχει πανδημία. Στην Ικαρία δεν πήγαινε ρε κέντρο για με 50 άτομα. Όλοι κρατούσαμε 2,5 μέτρα απόσταση. Μαζευόμασταν σε οικογενειακό τραπέζι καμιά 10 άτομα με το ζόρι και καθόμασταν αναπόσες θέσεις. Βλέπαμε τον τελευταίο με τα κιάλια τον έβλεπες. Καθόσουν εσύ εδώ και στο τραπέζι η σαλάτα ήταν στην άλλη άκρη. Έπρεπε να κάνεις πορεία για να πάρεις ένα γκουράκι να φας. Και αυτός άνετος και ωραίος με 50 άτομα. Αν και 10 άτομα που μαζευόσασταν στο τραπέζι, μαζευόμασταν, ήμασταν παράνομοι. Γιατί έλεγε μέχρι 3-4 επιτρέπεται.
Αλλιώς μετά κολλάς κορονοϊό και είσαι επικίνδυνος. Τα ξεχάσατε όλα και καταλήξαμε που την πληρώνουν οι οπαδοί. Και για τις φωτιές και για τα χιόνια και για τις πλημμύρες και για τα δυστυχήματα και για την ανευθυνότητα και για όλα. Φταίνε για όλα οι οπαδοί. Αυτοί κλείνουν οι λέσχες. Τέλος, παιδιά, λύσαμε τα προβλήματα της χώρας, κλείνουν οι σύνδεσμοι. Τότε τη χώρα ετοιμαστίζει ραγδαία φτωχοποίηση της κοινωνίας. Δεν το σκεφτόμαστε. Το ότι έρχονται αυξήσεις σε όλα τα τρόφιμα, δεν το σκεφτόμαστε. Το ότι υπάρχει ένας άνθρωπος μοναδικός και μια μοναδική παράταξη που προκειμένου να σκαρφαλώσει στην εξουσία δεν υπολόγισε ούτε νεκρούς, ούτε απώλειες, ούτε εθνική μειοδοσία, δεν το ακούμε, το προσπερνάμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε αυτό. Σε θέλουνε φτωχό, θέλουνε να τους έχεις ανάγκη, σε θέλουνε αμόρφωτο για να πιστεύεις όσα σου λένε, σε θέλουνε φοβισμένο για να μην τους αντιστέκεσαι, ξύπνα! Βγαίνει το Υπουργείο Υγείας και λέει εκ παραδρομής στη Διάβγεια η κατασκευή τουαλέτας 15 χιλιάρικα. Ένα μπορεί να πάει κάτι την ανάγκη του ο τσαρλατάνος. 15 χιλιάρικα για μια τουαλέτα. Ποια πόμολα, ποια πλακάκια. Ούτε τη σιλικόνη δεν θα αφήσουν αυτή τη τετραετία αυτή. Ο ταλγάς τους είναι να φτιάξουν τουαλέτες εκεί πέρα στο Υπουργείο. Για να πάμε λίγο σε ένα ηχητικό για να καταλάβεις ότι όσο αυτοί στα Υπουργεία φτιάχνουν τουαλέτες με 15 χιλιάρικα, ο κόσμος εκεί πέρα έξω πεθαίνει. Πεθαίνει σε καρότσες αγροτικών, κυριολεκτικά. Δεν το λέω για πλάκα και ούτε είναι αστείο. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι τραγική και υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Για να ακούσουμε λίγο το ηχητικό, για να μην λέτε ότι τα κατεβάζω από το μυαλό μου. Για να μην μπορούν κάποιοι να λένε ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Ψεκασμένος και πάει λέγοντας. Ήρθε μήνυμα από την φίλη μας την Μαρία. Για ευνόητους λόγους δεν θα πω το επίθετο, η οποία αφού μας καλημερίζει με τις ευχές της κλπ, λέει ότι Κυριακή 12 το βράδυ ο άντρας της παθαίνει έμφραγμα στην Πάργα, το κέντρο υγείας κλειστό, το ασθενοφόρο έξω παρκαρισμένο, καλούσε ασθενοφόρο και δεν μπορούσε να βρει πουθενά, με έναν παππού 80 χρονών, ο οποίος προθυμοποιήθηκε, τον μετέφεραν το σύζυγο στους φιλιάτες και από εκεί 5 το πρωί στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων για να του κάνουν ένα στεντ. Ζει, λέει, από θαύμα ο σύζυγός της. Έχουμε αγώνα μπροστά μας. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι να ακουστεί αυτό το θέμα, διότι όταν χάνεται χρόνος για τη μεταφορά ενός ασθενούς, πόσες φορές λέμε ότι χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Μπορεί να αποβεί μυρό για την ίδια τη ζωή των ασθενών. Καταγραφή περιστατικών τελευταίες πολλές εβδομάδες. Με ασθενοφόρα να μην φτάνουν. Με ανθρώπινη ζωή που έχει χαθεί κάποια στιγμή. Με τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί να πάει αυτό άλλο έτσι. Διαφορετικά, μιλάμε για μια περιοχή όπως είναι η Πάργα, η οποία έχει δεκάδες χιλιάδες τουρίστες αυτή την περίοδο. Όχι, εγώ δεν το λέω να το δώσω για εμάς, γιατί κουνάμε το δάχτυλο. Όχι, προτεραιότητα η δημόσια υγεία θα ενισχυθεί. Ενισχύθηκε! Κάνανε 15.000 ευρώ τουαλέτα στο Υπουργείο, ρε. Τι πρόβλημα έχετε, τι άλλο θέλετε, ρε, να κάνει ο Μητσοτάκης? Και στην Τίνο πήγε για να σας δείξει πόσο χριστιανός ορθόδοξος είναι, πόσο σας σκέφτεται. Τι άλλο να κάνει, ρε, ο άνθρωπος? Λοιπόν, ο λογαριασμός για την ίδια λίστα με 60 βασικά τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά εκτοξεύτηκε από τα 250 ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο στα 450 ευρώ σήμερα. Οι αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα ξεπερνάνε το 100%. Νέα Δημοκρατία θέλατε. 41% βρε χαϊβάνια. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Για πηγαίνετε να δείτε την τιμή του λαδιού. Η χωριάτικη, από ό,τι φαίνεται, θα κατεβαίνει ξεροσφύρι. Με πυρηνέλαιο θα την τρώμε. Αλλά τι μας πειράζει, ζούμε στη χώρα που θριαμβεύει η μίζα. Η διαφθορά,
και ο κάθε χαλβάς αναλαμβάνει θέσεις εξουσίας και καταστρέφει και τρώει και γίνεται μάγκας και κάνει τη ζωάρα του. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι τραβάμε το κουπί. Αυτοί κάνουν τον καπετάνιο, παριστάνουνε τον καπετάνιο και οι υπόλοιποι τραβάμε κουπί. Δυστυχώς όμως αυτός που παριστάνει τον καπετάνιο οδηγεί το πλοίο πάνω στο βαγόβουνο. Πάει να μας πλημμυρίσει και θα το κάνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ο μόνος στο καράβι που φοράει σωσίβιο. Οι υπόλοιποι κολυμπήστε, αν ξέρετε να κολυμπάτε. Γιατί πήγα θάλασσα τη Δευτέρα και έπαθα κοκομπλόκο. Σαν σκυλιά κολυμπάνε μερικοί. Ξέρεις, με τα χέρια έτσι προς τα κάτω που κάνουν τις κινήσεις αυτές, λες και τους κυνηγάει κανένας καρχαρίας. Ρε, μάθετε στα παιδιά σας να κολυμπάνε. Φέτος μόνο το μήνα Ιούλιο είχαμε 110 πνιγμούς. Πάνε και τα σκάνδαλα υποκλοπών, πάνε και οι πιδεραστές, πάνε όλα. Αλλά ο Μητσοτάκης όλες αυτές τις μέρες ήταν στην τρύπα του, ήταν στις διακοπές του, δεν έβγαινε να μιλήσει για τίποτα. Δεν μίλησε καν, δεν βγήκε να πει καν συλληπιτήρια για αυτόν τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του εξαιτίας ανευθυνότητας του κράτους. Δεν πήρε θέση για τίποτα. Και βγήκε και ανακοίνωσε και είπε και μίλησε με όλους τους εφοπλιστές και τους προέδρους των ομάδων ότι θα κλείσουν οι συνδέσμοι. Θα την πληρώσει για άλλη μια φορά ο λαός. Για τα ελληνοτουρκικά πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι βέβαιο ότι θα δώσουν και γη και είδωρ και όλα. Όταν βλέπεις τη γαλλική Le Monde να γράφει, να μιλάει και να δίνει τίτλο Τούρκ Αιτζίαν και να γράφει από κάτω στα χνάρια της ιστορίας και να αναφέρει τον Όμηρο, να αναφέρει οποιονδήποτε άλλο και να μην αναφέρει πουθενά τη λέξη Ελλάδα. Να μην αναφέρεται πουθενά ότι όλα αυτά είναι ελληνικά. Η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει, κοιμάται όρθια? Θα μου πείτε, είναι διακοπές οι άνθρωποι? Ή κάνουνε τα κορόιδα? Ή εθελοτυφλούν? Η Ελλάδα δεν μπορεί με τη βούλα. Εν τω μεταξύ, μιας και έρχονται δημοτικές περιφερειακές εκλογές και μιας τόσο καιρό λέμε κουτσούμπα βάλε πλάτη, κουτσούμπα που είσαι, βοήθησε στη Νέα Δημοκρατία με το ρολεξάκι σου, με τη σπιταρόνα σου, με την άνεσή σου για να μπορείς να συνεχίσεις να είσαι στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία, φίλοι μου, στηρίζει τώρα ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει στο ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία από το πουθενά, φίλοι μου, στηρίζει τον Κωνσταντίνο Πελετίδη. Ο ενενεργεία δήμαρχος της Πάτρας, ο οποίος κατεβαίνει με το ΚΚΕ, πλέον θα είναι ο μόνος υποψήφιος δήμαρχος. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει υποψήφιο. Ακούστε το λίγο. Ενώ όλη η Ελλάδα μας λένε ότι είναι μπλε, ενώ είναι μαύρη, δεν κατεβάζει υποψήφιο. Δεν κατεβάζει υποψήφιο γιατί θεωρούν ότι είναι ακίνδυνος ο Κουτσούμπας. Θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους κάνει κάτι γιατί είναι μαζί τους. Και λέει η Νέα Δημοκρατία, ελεύθερα, ας βγει ο Πελετίδης δήμαρχος, δεν έχω πρόβλημα. Αυτά τα λισβερίσια. Και σας στέει μετά το State Department που βγαίνει και λέει ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Μα βέβαια είμαστε. Όταν μιλάμε για υποκλοπές, για διαφθορά, για αδιαφάνεια, για αστυνομική βία, για απαγόρευση διαδηλώσεων, για φημωμένα μέσα, για γυναικοκτονίες, για Qatar Gate, για ανελευθερία έκφρασης, για ελληνική μαφία, για απευθείας αναθέσεις δίχως όριο, είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Μας δουλεύει κανονικότατα. Άφησε την έπαυλη στα Χανιά, πήγε στην έπαυλη της Τίνου, δήθεν για να παραστεί στην κορύφωση των εορτασμών της Παναγίας.
Να τον δει η γριά στο χωριό, στα κανάλια και να συγκινηθεί και να πει «Αχ, ο Κυριακούλης μας, ο καλός, ο χριστιανός ορθόδοξος, το καλό το παιδί το θεοσεβούμενο, φτου φτου σκόρδα» και πάει λέγοντας. Και να τρέξει μετά από μια τετραετία σαν μανιακή να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Να μαζευτούμε όσοι δεν είμαστε υποψήφοι, ρε παιδιά. Όσοι δεν κατεβαίνουμε ούτε για δημοτική σύμβουλη ούτε για τίποτα. Να φτιάξουμε ένα κόμμα, ένα συνδυασμό, μια παράταξη. Να κατεβούμε σε ένα δήμο τουλάχιστον. Όχι το κόμμα, άστο, δεν θέλω να μπλέκουμε. Σε ένα δήμο να κατεβούμε, βρε. Οι υπόλοιποι που δεν είμαστε με κανέναν. Σε έναν δήμο. Να πάμε εκεί πέρα σαν άνθρωποι να χτίσουμε μια σωστή κοινωνία. Χωρίς να μας καλύψει κανένας. Κάπου, δεν θυμάμαι που με έλεγε ένας φίλος, κάπου σε μια πόλη, σε ένα χωριό εδώ στην Ελλάδα, οι κάτοικοι το κάνανε αυτό. Μαζεύτηκαν εκεί 50-60 άτομα, χτίσανε κάτι σπιτάκια γύρω-γύρω όλοι μαζί και συντηρούνται ο καθένας τον παχτσέ του, έβαλε άλλους δύο αγελάδες. Συντηρούνται, δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Δουλεύουν για την πάρτι τους. Α, θυμήθηκα τι ήθελα να πω, τα ξεκίνησα, αλλά με το που μπήκα στούντιο εδώ πέρα είχαν τα μικρόφωνα, είχαν λαλήσει. Αθώος! Πέραν πάσης αμφιβολίας, ο Πάτερ Αντώνιος. Αθώος. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η Κιβωτός έχει περάσει στα χέρια της εταιρείας Τέρνα. Και ποιος είναι αυτός που θα βγει να μου πει ότι δεν τα κάνανε όλα για αυτό το λόγο. Ποιος. Πού είσαι ρε ανήκητε εσύ με τις φωτιές που φώναζες. Μητσοτάκη, σε ψήφισα. Φέρε ένα γαργαλημένο αεροπλάνο εδώ στο Λουτράκι και εγώμαστε. Πού είσαι ρε αδερφέ, εσύ, να σε βγάλω εδώ στον αέρα να κάνουμε μια συζήτηση. Να δούμε τι έχεις να πεις για το Μητσοτάκι. Τι έχεις να πεις για το Βλακογιάννη. Ο Βλακογιάννης, δεν το ξέρω αν το μάθατε. Ο Βλακογιάννης πλέον έχει γίνει θερμός υποστηρικτής του Μπελέρη. Θυμήθηκε 2-3 μέρες πριν χάσει το αξίωμά του, θυμήθηκε να τον υποστηρίξει. Γιατί να τον υποστηρίξει, για να μην μπορεί κανένας να πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε τον δήμαρχο εκεί πέρα, στην Αλβανία, που τον έχουν στις φυλακές. Και τι κάνει τώρα ο Βλακογιάννης, βγαίνει, μιλάει και λέει «Α, ο Μπελέρης, μιλάει για το λαό». Μιλάει ο Βλακογιάννης για λαό, ρε παιδιά. Μιλάει ο Βλακογιάννης επαναστατικά. Έλα εδώ ρε Βλακογιάννη, γιατί δεν πας να πεις τη μάνα σου. Να κάνει να ασκήσει ένα εμπάργκο στη γειτονική χώρα μέχρι να αφαιθεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Έχεις τα μέσα βρε Βλακογιάννη. Γιατί βρε Βλακογιάννη δεν πας στο θείο ή στον αδερφό να του πεις έλα εδώ ρε αδερφέ, εδώ πέρα έχω ένα πρόβλημα αφού είσαι τέτοιος επαναστάτης. Βοήθα ρε εκεί πέρα ο δήμαρχος να βγει από τη φυλακή να μπορέσουμε να αποδείξουμε. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε εκεί πέρα τον ελληνισμό. Τι με βγήκες με το μικρόφωνο και με τσιρίζεις και με κελαϊδάς και με λες ό,τι με λες. Αφού είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου, έχεις τα μέσα ρε, έχεις τώρα θείο, μάνα, ιστορίες, εκεί πέρα κράτος είσαι. Ό,τι γουστάρεις κάνεις. Ας το μικρόφωνο και πάρε στήσε εκεί πέρα μια συζήτηση. Πες τους να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Μπορείς να το κάνεις. Σε βάλανε μπροστινό να βγαίνεις να μιλάς, να λες ότι θες να τον σώσεις και δεν μπορείς και πάει. Για να ακούσουμε εδώ πέρα λίγο. Ακούστε εδώ πέρα ύφος. Ακούστε ύφος. Ποιος μιλάει. Είναι απίστευτο. Εν τω μεταξύ αυτός ο άνθρωπος έχει κυριολεκτικά σπάσει όλη την Αθήνα. Τα έχει διαλύσει όλα. Ακούστε εδώ έναν άνθρωπο τώρα που μας το παίζει και επαναστάτης και μας το παίζει και ένθερμος υποστηρικτής. Φίλες και φίλοι, η δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Θέλω να κλάψω σε εμβρική στάση, σε μια γωνία, μέχρι να μπορέσω να συνειδητοποιήσω το τι ακούω από αυτόν. Η φωνή των πολιτών δεν θυμώνεται. Για ρώτα τον αδερφό και τη μάνα και το θείο, τι κάνανε με τα ΜΑΤ, πώς δέρουν τον κόσμο, γιατί μάλλον δεν τα έχεις ακούσει, δεν τα έχεις δει. Η εντολή του λαού δεν νοθεύεται. Δεν νοθεύεται. Αδερφέ, σε παρακαλώ πολύ. Μην κάνεις την πάπια. Μην κάνεις την παλαβή.
Άρα έχει δήμαρχο. Τελεία και παύλα. Ναι, έχει δήμαρχο. Ο οποίος είναι στη φυλακή. Τι έχεις κάνει εσύ και η οικογένειά σου γι' αυτό? Γιατί δεν το βοηθήσατε τόσες μέρες και πήγες τρεις μέρες πριν να το παίξει εκεί πέρα ο Cowboys? Γιατί δεν ασκήσατε εμπάρκο? Γιατί δεν στείλατε τουλάχιστον ένα γράμμα, ένα περιστέρι, κάτι ρε παιδί μου? Να πείτε ότι άμα δεν τον βγάλετε από τη φυλακή και δεν τον αφήσετε ελεύθερο τον άνθρωπο, θα γίνει αυτό και αυτό. Τι μας το λες? Το ξέρουμε. Καιρό τώρα το ξέρουμε, βρε. Ο κόσμος για άλλη μια φορά έπεσε στην παγίδα. Στην παγίδα ενός ψεύτη. Στην παγίδα ενός υποκριτή. Στην παγίδα του Βλαγκογιάννη. Γιατί πήγε εκεί πέρα να το παίξει. Πήγε εκεί πέρα να δείξει ότι τον ενδιαφέρει. Πήγε εκεί πέρα να τάξει, να υποσχεθεί, γιατί κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Είναι ο μπροστινός. Θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν έκανε? Και μου στέλνεις τώρα εδώ πέρα αυτό να μιλάει και να λέει τι ό,τι λέει. Εν τω μεταξύ με ενημερώνει τώρα εδώ πέρα μια φίλη. Υπάρχει, λέει, τουρκικός στρατός στην Αλβανία με βάσεις. Τουρκικός στρατός στο Κόσοβο. Τώρα και βάσεις σε Λιβύη, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λέει, μιλάνε για πετυχημένη εξωτερική πολιτική. Οι βάσεις στη Λιβύη και αλλού είχαν σχεδιαστεί στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας προπομπών σε πρώην εδάφη της... Πάλε ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρέπει να ξυπνήσουμε, γιατί η Τουρκία μας περικυκλώνει. Είναι αυτό το μουσουλμανικό τόξο που σας έλεγα πάνω από την Ελλάδα. Η Τουρκία μας περικυκλώνει. Εν τω μεταξύ μου κελάιδησε ένας φίλος ότι στη Ρόδο έπιασε λιμενικός άνθρωπο, πιάσαν λιμενική εκεί πέρα έναν παράνομο μετανάστη και βρήκανε στο κινητό του στοιχεία ότι προσπαθούν να περάσουν παράνομα οπλισμό. Δηλαδή προσπαθούν σιγά σιγά να οργανωθούν, να έχουν και όπλα όλοι αυτοί στη Ρόδο. Και αναρωτιέμαι, το ελληνικό κράτος δεν τα βλέπει αυτά? Δεν πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα? Δεν πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση? Όταν σε περικυκλώνει ο Τούρκος με βάσεις, όταν βλέπεις οι παράνομοι μετανάστες στα κινητά τους να έχουν μηνύματα πώς θα το περάσουν όπλα στη Ρόδο, πλέον θεωρώ ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ξέρετε, είναι φυσικό και επόμενο. Το ένα βήμα φέρνει τ' άλλο. Και καταλαβαίνεις έτσι την εξέλιξη της κατάστασης. Εδώ πέρα όλα δείχνουν ότι σε κάποια φάση θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο και θα χάσουμε κάτι το οποίο ήδη το ξέρει ο Μητσοτάκης, το οποίο πιθανότατα ήδη το έχει συμφωνήσει στην Άγκυρα. Εσύ ρε Ελληνάκο, τι κάνεις όμως? Τι κάνεις? Βουτάς με τη μάσκα και τον αναπνευστήρα να δεις αν έχει σάρπες? Είχε βγει ο Μωυσής, είχε πει όλα είναι νόμος. Είχε βγει ο Ιησούς και είχε πει όλα είναι αγάπη. Μετά βγήκε ο Μάρξ, είπε όλα είναι χρήμα. Μετά βγήκε ο Φρόιντ, είπε όλα είναι σεξ. Και βγήκε και ο Άινστάιν και λέει, παιδιά, όλα είναι σχετικά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Συμφωνώ ότι είναι σχετικά. Αλλά πρέπει να κρατάς και να υποστηρίζεις και να σέβεσαι τις αξίες. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν αξίες. Αξίες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές. Αξίες τις οποίες κανένας δεν υπολογίζει από όλους αυτούς. Πώς θα κρατήσεις την ταυτότητά σου εσύ, σαν ένας ευγενικός άνθρωπος, όταν απέναντί σου έχεις κάποιον ο οποίος σπάει, λαιλατεί και βεβηλώνει, ο οποίος έρχεται από τη μέση της Ανατολής
δεν ξέρει καν την ΑΒ και πεινάει και διψάει και ψάχνει για ένα σπίτι. Πώς θα συνεννοηθείς, πώς θα εξηγήσεις σε αυτόν τον άνθρωπο ότι αδερφέ, εγώ σε σέβομαι, εσύ δεν με σέβεσαι. Φίλε μου, εγώ σε βοηθάω, εσύ όμως μου δημιουργείς πρόβλημα. Πώς θα συνεννοηθείς, δεν βγάζεις συνεννόηση και εφόσον δεν βγάζεις συνεννόηση πρέπει κάτι να κάνεις. Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις, πώς θα αντιδράσεις, με σταυρωμένα τα χέρια, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή έχεις κάποιον απέναντί σου ο οποίος θέλει να σε σπάσει τη μούρη, θέλει να βάλει τα χέρια του στις τσέπες σου, να σου αρπάξει ό,τι έχεις, θέλει να μπει στο σπίτι σου, να μείνει, να φάει, να πιει και εσύ να είσαι έξω στον δρόμο να μένεις και εσύ σαν ευγενικός και καλός άνθρωπος που είσαι του λες έλα ρε αδερφέ, φάε, πιες, κάνε, ράνε, θα κοιμηθώ έξω? Όχι, θα τον πεις φίλε μου, έλα εδώ, θα σε δώσω να φας, θα σε δώσω να πιεις, θα σε βοηθήσω, θα σε σεβαστώ, αλλά θα με σέβεσαι κι εσύ και θα εκτιμάς αυτό που κάνω. Δεν θα μου ανέβεις και στο κεφάλι. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Αν δεν με σέβεσαι και θες και να με σπάσεις τη μούρη, θα βάζεις κάτι κλωτσομπούνια. Και θα πας από εκεί που ήρθες. Φτάνει πια. Τέλος. Είπαμε υπομονή. Είπαμε να ανεχόμαστε. Αλλά όλα έχουν και τα όρια τους. Όταν βλέπεις πάνω σε κάδους απορριμμάτων να έχει αυτοκόλλητο που λέει δεν πετάμε ζωντανά ζωάκια μέσα στον κάδο, καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σαν κοινωνία. Δηλαδή χρειάζεται να βάζουμε αυτοκόλλητα στους κάδους να μην πετάτε ρε τα ζώα? Είναι δυνατόν? Σιγά σιγά όμως με όλα αυτά που γίνονται με τους οπαδούς και με τους χούλιγκαν και με τους Κροάτες και με το ένα και με το άλλο, πιστεύω ότι θα έρθει μετά την πανεπιστημιακή αστυνομία η οποία καταργήθηκε η αθλητική αστυνομία. Υπάρχει ήδη η αθλητική βίας. Θα έρθει και η αθλητική αστυνομία η οποία θα φυλάει μέσα στα γήπεδα. Θα βγει προκήρυξη. Τι δίνει πανελλαδικές στο παιδί σου? Δεν μας ενδιαφέρει. Θα βγει μια προκήρυξη, θα απορροφηθούν όλοι οι γη, οι κόρες που θέλουν να βολέψουνε, άντε θα μπουν και κάποιες σπόντες και όλα καλά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αυτό το κράτος καταλαβαίνεις ότι κάνει λάθος διαχείριση μόνο και μόνο από αυτή την απόφαση. Αυτό είναι το λιγότερο. Ήρθαν 150 Κροάτες. Ναζί. Έκαναν 1400 χιλιόμετρα. Μπήκαν στην Ελλάδα ανενόχλητοι. Στα σύνορα τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Έφτασαν Αθήνα, πάρκαραν, κατέβηκαν, κλείδωσαν τα μάξι, φορτώθηκαν με ρόπαλα μαχαίρια, πήγαν καβατζώθηκαν, πήραν το τρένο, πήγαν Περισσό, από εκεί πήγαν Φιλαδέλφια, πλακώσανε, σπάσανε, κλέψανε, σκότωσαν, η ελληνική αστυνομία δεν είναι πουθενά και η απόφαση που πάρθηκε είναι να κλείσουν οι σύνδεσμοι. Και τι καταλάβατε δηλαδή, και τι άλλαξε? Δεν θα μαζεύονται στο σύνδεσμο, θα μαζεύονται σε ένα σπίτι. Τι άλλαξε βρε? Τι άλλαξε? Τίποτα απολύτως. Για τα μάτια του κόσμου. Και θα βγαίνουν τώρα οι δημοκράτες να λένε ωραίο Κούλης, τελείωσε το χουλιγανισμό. Δεν βλέπετε όμως όσο γίνονται αυτά ότι ξεχάστηκε το σκάνδαλο υποκλοπών. Ένα τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προστασίας των διεθνών σχέσεων της χώρας. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν παγιδέψει τηλέφωνα υπουργών, αρχηγών του στρατού. Μιλάμε για μια συνωμοσία σιωπής από διάφορα στελέχη. Και αυτό με τη σιωπή πρέπει σιγά σιγά να τελειώνει. Γιατί πολλοί γνωρίζουν και δεν μιλάνε για να μην χάσουν τη θέση τους. Μην περιμένεις όμως μετά να σωθεί η Ελλάδα. Μην με πας στο καφενείο μετά και με λες η Ελλάδα χάνεται.
Όταν βρίσκεσαι σε κρίσιμη θέση, ξέρεις πράγματα και δεν βγαίνεις να μιλήσεις για να μην χάσεις τη δουλειά σου. Εδώ πέρα μιλάμε για άρθρα τα οποία, του ποινικού κώδικα άρθρα, τα οποία αναφέρουν κατασκοπία. Αναφέρουν ότι έχουν διαρρεύσει απόρριτα. Και αυτή η υπόθεση ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Και για άλλη μια φορά ντροπιάζει την Ελλάδα παγκόσμια. Φυσικά, κανένας δεν τιμωρείται στην Ελλάδα. Στο απειρόβλητο είναι οι ένοχοι. Ποιο Predator, ποιοι υπουργοί, ποιος Δένγιας. Τίποτα, όλα καλά. Όλα καλά. Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Για το λαδοκαρτέλ μιλάει κανένας? Πριν 4 χρόνια το λάδι τα 5 λίτρα έκανε 18 ευρώ και ήταν πάλι ακριβό. Το ίδιο λάδι το 2020 συνεχίζει να έχει την ίδια τιμή. Το 2023 όμως στο ίδιο σούπερ μάρκετ έχει πάει στα 42 ευρώ και όχι τα 5, τα 3 λίτρα. Δηλαδή τα 5 λίτρα θα πάνε σχεδόν 70 ευρώ. Δεν φτάνει δηλαδή που εκτοξεύθηκε η τιμή. Κάνουνε και αυτό το κόλτο της μίκρυνσης, το κόλπο. Που βάζουμε λιγότερο προϊόν και ανεβάζουμε την τιμή. Που στην ουσία είναι σαν να διπλασιάζει, να τριπλασιάζει την τιμή. Εδώ πέρα τη δεκαπλασίασαν. 70 ευρώ 5 λίτρα λάδι. Βάλτε ελιές. Σας πληρώνανε να τις κόψετε, τώρα βάλτε τες πάλι. Όσο προλαβαίνετε. Επίσης ακούμε κάθε τρεις και λίγο για κάποια εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Ποτέ όμως δεν έχουμε ακούσει τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι είναι επιχειρηματίες. Ποτέ δεν ακούσαμε να επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις. Να επιβλήθηκε ανάκληση άδειας. Δεν έχει κανένας, δεν τιμωρείται. Ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε να είναι προβλεπέ τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Καίγονται, δημιουργούν τεράστια ζημιά σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτό το ζωντανό πλανήτη. Άντε δηλαδή, ανοίγω εγώ ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, δεν έχω μέτρα πυρόσβεσης, δεν έχω τίποτα. Ξαφνικά παίρνει φωτιά το εργοστάσιο μου, καταστρέφω το περιβάλλον, καταστρέφω την ατμόσφαιρα και δεν γίνεται τίποτα. Δεν θεωρούμε ούτε ακατάλληλος, ούτε κλείνει το μαγαζάκι μου, ούτε τίποτα. Όλα καλά, η ασφάλεια με δίνει τα λεφτά, κάνω καινούριο. Εν τω μεταξύ υπάρχει η έκκληση από το δήμαρχο Κάσου. Φωνάζει και λέει, έχουμε μία γιατρό σε όλο το νησί. Στην καρδιά του καλοκαιριού μόνο μία γιατρό έχουμε. Μπήκα και έψαξα και βρήκα πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία εκεί. 54%. Καλά να πάθετε. Ποιος δε φταίει ρε δήμαρχε? Οι τουρίστες τη φταίνε και ο κόσμος ο απλός εκεί πέρα που δεν ψήφισε. Αυτοί τι τραβάνε? Αυτοί ανεβαίνουν το Γολγοθά? Αυτοί τραβάνε το κουπί? Είχαμε στη Μύκονο συλλήψεις αστυνομικών. Θυμάστε που λέγαμε για το Ράκαλ, το οποίο τον νίκιαζε ο αστυνομικός για να μπορεί 2.000 το μήνα, δεν είναι λίγα λεφτά, για να μπορούν όλοι αυτοί οι παράνομοι να ακούνε τι γίνεται και τι λένε οι αστυνομικοί μεταξύ τους. Νίκιαζε το Ράκαλ. Τώρα στη Μύκονο λέει υπήρχαν συλλήψεις αστυνομικών, χρέωναν 12 ευρώ την ώρα για να φυλάνε βίλες, εν ώρα υπηρεσίας. Πλήρωνε εσύ, πλήρωνε. Πλερό Έλληνα! Γεια και μιλάμε για δημάρχους. Είδατε, πιστεύω, το δήμαρχο Ναυπλίου που άφηνε περιτώματα και απορρίμματα στην πόρτα υποψήφιου δημάρχου. Τουλάχιστον υπάρχει μια ευθύτητα και ειλικρίνεια σε αυτή την κίνηση. Τουλάχιστον παραδέχεται και σαν άνθρωπος ότι τα σκατά και τα σκουπίδια εμπλέκονται πολύ συχνότερα στην πολιτική από όσο είμαστε έτοιμοι να παραδεχθούμε ότι εμπλέκονται. Τι να πω.
Τι να πω, υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που δείχνει ότι πάει έξω από την πόρτα εκεί πέρα και τα κάνει. Σοβαρός άνθρωπος, δήμαρχος. Για να καταλάβετε τι δημάρχους έχει η Ελλάδα. Πήγε, κατέβασε το παντελόνι του σε άλλον υποψήφιο δήμαρχο έξω την πόρτα του και έκανε την ανάγκη του και σηκώθηκε. Τι να πω, απογοήτευση. Δεν είμαι πλέον απογοητευμένος. Πλέον λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτά που ζω και βλέπω. Με πυθίκια περισσότερη ανάπτυξη θα είχαμε. Με πυθίκια περισσότερα θα καταφέρναμε. Τι να σας πω, χίλιες φορές να ψηφίζατε μπλε κόνους και κόκκινους κόνους παρά αυτούς. Τουλάχιστον οι κόνοι δεν σας κλέβανε. Αλλά αυτό με την εφημερίδα Le Monde, και μπορείτε να το ψάξετε και να το δείτε και να διαβάσετε τι γράφει. Full διαφήμιση το Turk Aegean. Υπάρχουν αναφορές στον Ασκληπιό, στον Όμηρο, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Μέγα Κωνσταντίνο, ακόμα και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Όλα για το παρελθόν και το Turk Aegean, αλλά πουθενά δεν υπάρχει λέξη ελληνικό. Πουθενά δεν αναφέρουν ότι όλα αυτά είναι ελληνικά. Κάτω από το άρθρο Turk Aegean περιλαμβάνονται Έλληνες όπως ο Όμηρος, και κανένας δεν κάνει τίποτα, κανένας δεν αντιδράει. Ξέρετε, οι παλιοί στο χωριό λένε της Ιερόδουλης στα δάκρυα και του Ομοφυλόφουλου τους όρκους μην τους πιστεύεις. Όποιος εκεί πέρα έξω ακόμα δίνει χέρι σε πολιτικό ο οποίος του λέει θα σε βοηθήσω, θα σε σώσω, θα σε κάνω και τον πιστεύει, είναι άξιος της μοίρας του. Στον Άφλιο, εδώ μεταξύ, μετά από τα περιτώματα, είχαμε και έναν άγριο ξυλοδαρμό γιατρών από Ρωμά στο νοσοκομείο εκεί πέρα του Ναφλίου. Βγαίνουν οι γιατροί, λένε ρε, θα θρηνήσουμε άνθρωπο, βοηθήστε μας. Η αστυνομία είναι απασχολημένη. Μιας και 15 Αύγουστο είδαμε πάλι αυτά τα τάματα ανθρώπους γονατιστούς να ανεβαίνουν για να μπορέσουν με το μυαλό τους να αποδείξουν κάτι στον εαυτό τους. Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα που έχω καταλάβει, ότι καμία Παναγία δεν σας θέλει γονατιστούς, ούτε σας έχει διδάξει κάτι τέτοιο. Γονατιστό σε θέλει, φίλε μου, το κράτος, η εκκλησία και το παπαδαριό, για να τους ταΐζεις και να τους συντηρείς. Κανένας άλλος. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι, αν το κάνεις για τον εαυτό σου, το σέβομαι. Αν το κάνεις σαν δοκιμασία, το αποδέχομαι. Δεν θέλω όμως να ακούς κανέναν τρίτο να σου λέει να είσαι γονατιστός. Επίσης και για το χουλιγκανισμό θέλω να σας πω ότι συνήθως εμφανίζονται πρόσωπα. Η αστυνομία διαρρέει πληροφορίες, πρόσωπα, βγαίνουν σε άρθρα, τους βλέπετε τις φωτογραφίες τους, είναι αυτός, είναι εκείνος, είναι ο άλλος. Στην προηγουμένη φάση δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί να μην βγαίνουν, για παράδειγμα, τα πρόσωπα των διοικητών της αστυνομίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, ανεύθυνοι για αυτό που έγινε? Γιατί να μην βλέπω στα άρθρα τα πρόσωπα όλων αυτών που επέτρεψαν σε αυτούς τους 150 Κροάτες να φτάσουν στην Αθήνα? Γιατί αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω αν είδατε στο Πακιστάν τι γίνεται. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί εκεί πέρα πλήθος μουσουλμάνων επιτέθηκε σε χριστιανική κοινότητα και έσπαγε σταυρούς, προκαλούσε ζημιές, έβαζε φωτιές και σε σπίτια. Γιατί, λέει, κατηγόρησαν και βεβήλωσαν το Κοράνι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Αυτά σιγά σιγά έρχονται και στην Ελλάδα. Να ξέρετε, ήδη έχεις 4 βουλευτές στην Ελληνική Βουλή οι οποίοι δώσαν όρκο στο Κοράνι. Ήδη το μεταναστευτικό έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο και αυξάνονται καθημερινά. Αύριο μεθαύριο θα βγουν να σου πούνε ότι έχουν δικαιώματα, όπως ήδη κάνουνε.
και ότι θέλουν τζαμιά που ήδη τους τα χτίζεις, αν και αυτοί στη χώρα τους δεν σου χτίζουν εκκλησίες. Αύριο μεθαύριο όμως, άμα γίνει μια αναφορά στο Κοράνι, αυτοί οι άνθρωποι δεν αστειεύονται. Δεν είναι σαν εσάς, χλιαροί. Αυτοί είναι απόλυτοι και ψυχροί. Αν ξεκινήσουνε και καίνε εκκλησίες και σπάνε σταυρούς, ο Μητσοτάκης τι θα κάνει? Θα πάει με τις ΜΚΟ, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικοί και η ίδια του οικογένεια πολλές φορές? Ή θα πάει με τον κλήρο? Ή θα σεβαστεί τον κλήρο? Ή θα σεβαστεί τη θρησκεία, να σας το πω έτσι? Αυτός που πήγε στην Τίνο και κουβαλούσε την εικόνα. Άμα αρχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να σπάνε και να καίνε χριστιανούς και εκκλησίες, ποια θα είναι η αντίδρασή του? Θα υποστηρίξει ή θα κάνει τον τρελό? Ή θα κάνει την πάπια? Ξέρει τι να κάνει? Είναι έτοιμος? Έχει σχέδιο? Είναι οργανωμένος? Γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ήδη συμβαίνει σε μια χώρα. Ήρεμα ρωτάω. Δεν θα έπρεπε να έχει πάρει τα μέτρα του? Δεν θα έπρεπε από τώρα να ξέρει πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση? Αλλά είναι αυτό που λέμε, πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση. Σε κάποια φάση το καράβι θα βρει στεριά. Αλλά δεν κάνουμε σχέδια, δεν είμαστε οργανωμένοι. Άμα μας το φέρει ο δρόμος μας, καλό.